και πάω στο διευθυντή σύνταξης, το Δέλτα Κεφαλαίο, γιατί τιμά το ρόλο του, στην εστία, τον κύριο Μανώλη Κοτάκη. Καλημέρα κύριε Κοτάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, κρίμα για τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη, τον γνώριζα, ήταν φίλος, στεναχωρούμε πολύ, ήταν μεγάλος πατριώτης. Ήταν ο μοναδικός που κατέθεσε αντιεισήγηση στον Ανδρέα Παπανδρέου στις κεντρικές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ. Αλλά ο Ανδρέας δεν τον παρεξηγούσε ποτέ. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε να ξυπνήσει κόσμο, ακόμα και στις εκλογές του 2000, όταν ήταν υποψήφιος με τη Δημοκρατική Περιφερειακή Ελλάδα και συγκέντρωσε ένα ποσοστό κοντά στο 1%. Θερμά συλληπιτήρια. Η Ελλάδα χρειάζεται τέτοιους πατριώτες σαν τον Μιχάλη. Κύριε Κοτάκη, θέλω να ξεκινήσω με αυτή την παρατήρηση ακροατή που λέει ότι την ώρα που έχουμε ένα επικοινωνιακό σοου έθεν κακήθεν και κάκης της ποιότητας στη Βουλή, η χώρα αποβιομηχανοποιείται. Αυτό μου έστειλε ως μήνυμα. Έχει απόλυτο δίκιο. Και αν κανείς ψάξει να δει τι επενδύσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, θα διαπιστώσει ότι η αποβιομηχάνηση συνεχίζεται. Θα διαπιστώσει επίσης ότι τα μνημόνια που υποτίθεται θα μας συμμόρφωναν, θα μας αναμόρφωναν, θα μας έκαναν αλλιώς, θα άλλαζαν το παραγωγικό πρότυπο, είχαν ένα και μοναδικό στόχο να πάρουν τα λεφτά τους οι δανειστές και να φύγουν και τίποτα άλλο. Δεν άλλαξε τίποτα στην πραγματικότητα στην οικονομία της χώρας και αυτό έχει διαπιστωθεί και από τη διεθνής μελέτη της Pricewaterhouse. Δείχνει ότι και μετά από 10 χρόνια μνημονίων παραμείναμε χώρα υπηρεσιών, δεν έγινε καμία επένδυση και συνεχίζει να μην γίνονται επενδύσεις. Κύριε Κοτάκη, την ώρα που συζητάμε αυτά, την ώρα που ο κόσμος στενάζει στην ακρίβεια, μέσα στη Βουλή, θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, 50 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, έχω την εντύπωση ότι το πολιτικό σύστημα, όλο, δεν ξέρω κανέναν, δεν μπορεί να αναλάβει στοιχειωδώς την ευθύνη ότι έχει ρίξει το τρένο στα βράχια που λέγεται Ελλάδα. Καλά το λέτε, αλλά έχει εντυπωσιακή αξία να επισημάνει κανείς ότι όταν έπρεπε να συζητήσουν την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ήρθε το θέμα της εξεταστικής, το πόρισμα, τα πορίσματα της εξεταστικής επιτροπής στην Ολομέλεια, ήταν γεμάτα τα θεωρία και άδεια τα έδρανα. Σωστό. Και μόνο όταν παίζονται οι καρέκλες τους όλων, γέμισαν τα έδρανα χθες, κύριε Σαχίνη. Χθες το βράδυ, 1 η ώρα, ήταν άδεια τα κοινοβουλευτικά έδρανα και γεμάτα τα υπουργικά στη 1 η ώρα. Ήταν όλοι εκεί. Γιατί όταν κανείς αντιμετωπίζει κίνδυνο της πολιτικής σταθερότητας, τόσο και αν έχει προεξοφληθεί ότι θα πάρει η Νέα Δημοκρατία 159 ψήφους, 158 είναι του κύριου Κατσιβαρδά, τρέχει να είναι εκεί. Αλλά εάν στην πραγματικότητα το πολιτικό σύστημα έχασε το στοίχημα, το έχασε την προηγούμενη φορά και φοβάμαι το χάνει και τώρα για ένα πολύ απλό λόγο. Τους βλέπω όλους. Μα όλους, έχετε δίκιο σε αυτό, να συζητάνε με αφορμή ένα δημοσίευμα, που αυτός είναι ο ρόλος του τύπου, να κάνει έλεγχο, για όποιο λόγο τον κάνει, για τη διαπλοκή, για τα οργανωμένα συμφέροντα. Και στραμπουλάνε τη γλώσσα τους, πραγματικά, κάθε φορά που έρχεται η συζήτηση, ποια είναι αυτή η διαπλοκή. Άκουγα προχτές υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, για πες όνομα, έλεγε όνομα εταιρείας. Χθες έβλεπα τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γραμπετρίδης έλεγε ιδιωτικό δημοσίευμα εντύπου. Ο υπουργός δημοσίας τάξεως έλεγε, αν δεν θυμάμαι, δεν είπε τίποτα, δεν είπε καν τη λέξη συμφέροντα. Γενικότερα δηλαδή, όταν έρχεται η ώρα να πούν όνομα για να συγκρουστούν, πετούν χαρτιά ετών. Το ίδιο και η αντιπολίτευση, έτσι. Mm-hmm. Και η αντιπολίτευση συζητάει, λες και είναι ανώνυμο το δημοσίευμα, ανωνύμου εκδοτικού ομίλου. Και βεβαίως. Υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα για την κυβέρνηση που λέει ότι με αποσταθεροποιούν οργανωμένα συμφέροντα. Συγχωρείτε τώρα. Μπορεί να γίνω λίγο δυσάρεστος. Αλλά είναι διαπλοκή ο κουμπάρος της οικογένειας. Θα τρελαθούμε. Δηλαδή λέμε ανέχοντας στον κόσμο. Αντί να κανείς να προβληματιστεί γιατί του κάνει κριτική ένα μέσο το οποίο του είναι τόσο κοντά και τόσο φιλικό τόσα χρόνια. Και δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο που να μην έχει τη φωτογραφία του Πρωθυπουργού στην πρώτη σελίδα. Ερχόμαστε και το βαφτίζουμε αυτομάτως διαπλοκή. Και γιατί δεν συζητάμε την ουσία του δημοσιεύματος και συζητάμε την ετικέτα, ποιος το αποκάλυψε και όχι τι λέει το δημοσίευμα. Είναι πραγματικά ντροπή. Είναι πραγματικά ντροπή αυτό που γίνεται. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Κοτάκη, ότι δεν είχατε καμία αυταπάτη ότι θα μπαίναμε στην ουσία τη συζήτηση για τα Τέμπη σε αυτό το τρίμερο.
Μα ποια ουσία εδώ, γίνεται ολόκληρη προσπάθεια εδώ και ένα χρόνο, κύριε Σαχίνη, να καταστραφεί η ουσία της συζήτησης για τα ΤΕΜΠΗ. Όταν δηλαδή σε εορτασμό 50 ετών για την αποκατάσταση της δημοκρατίας συζητάμε πώς καταστράφηκε το βιντεοσκοπημένο υλικό της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας στη Θεσσαλονίκη. Πώς αλλοιώθηκε το μονταρισμένο και μονταρίστηκε υλικό πριν το πάρει καν ο ανακριτής στα χέρια του. Όταν σήμερα αποκαλύπτουμε, μάλλον δεν αποκαλύπτουμε, θέτουμε ερωτήματα στην κυβέρνηση ποιος μεγάλο επιχειρηματίας πλήρωσε την εγγύηση πολλών χιλιάδων ευρώ σε έναν από τους αξιωματούχους του ΟΣΕ και για ποιο λόγο το έκανε, αν το έκανε. Έχετε την εντύπωση ότι συζητάμε για την ουσία? Εδώ γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να κλείσουν τα στόματα, για να κλείσουν τα μέτωπα και να μην γίνει συζήτηση για την ουσία σε μια υπόθεση που δεν είναι ένα απλό σιδηροδρομικό δυστύχημα, αλλά στην πραγματικότητα ένα case study, όπως λέμε και στο χωριό μου, για τη χρεοκοπία της ελληνικής δημοκρατίας και την απαξίωση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αυτό συμβαίνει ένα χρόνο τώρα. Οφείλω να πω ότι η Εστία σήμερα πρωτοσέλιδα θέτει ένα κέριο ερώτημα που είναι και απορία πολλών Ελλήνων. Πρέπει να σας πω, μας προλάβατε τις προηγούμενες μέρες, το σχολιάζαμε. Δηλαδή, τι σώοι ανώτεροι υπάλληλοι του ΟΣΕ είναι αυτοί που μπορούν να πληρώσουν μια εγγύηση έτσι αβασάνιστα, ρηπεί οφθαλμού, 500, 600 και 700 χιλιάδων ευρώ. Έρχεστε σήμερα εσείς, διότι με το μισθό δεν βγαίνει, όσο καλός και να είναι. Έρχεστε εσείς, εκτός αν έχουν ατέλειωτα περιουσιακά στοιχεία τα οποία εκποιούν, και θέτετε ένα ερώτημα. Υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν αυτά τα εγγυητικά πρόστιμα για να μην οδηγούνται στη φυλακή? Προφυλακισμένοι φυσικά, διότι δεν έχουν... Εμείς θέτουμε δύο ερωτήματα. Αλλά πριν σας πω τα δύο ερωτήματα, θέλω να ολοκληρώσω την τοποθέτηση για το προηγούμενο, γιατί είναι λυπηρό πραγματικά να βλέπει κανείς βουλευτές στο κοινοβούλιο και υπουργούς να παλατζάρουν ανάμεσα στο κόμμα τους και στη σχέση τους τη φιλική με τη διαπλοκή. Και να προσπαθούν να συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα. Ενώ στο δικό μου το μυαλό, στο μυαλό εκατομμυρίων Ελλήνων που είναι οι εντολοδόχοι τους, είμαστε οι εντολοδόχοι τους, η πολιτική είναι πάνω από την αγορά. Η πολιτική δεν είναι υπάλληλος της αγοράς. Και όμως, με μισόλογα, χωρίς να λένε ονόματα, χωρίς να λένε οτιδήποτε για όλα αυτά, γιατί η υπόθεση των Τεμπών έχει και αυτή σκέλος διαπλοκής στο πώς επιχειρήθηκαν να μοιραστούν τα σιδηροδρομικά έργα, άσχετα ανακυρώθηκαν. Δεν λένε τίποτα. Τώρα, επί των ερωτημάτων, δεν θέτουμε μόνο αυτό το ερώτημα, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, εάν πράγματι υπάρχει μεγάλος επιχειρηματίας που πλήρωσε μια αποζημίωση 500.000 ευρώ, 700.000 ευρώ και πίου, θέτουμε και ένα άλλο ερώτημα. Ρωτάμε αν συνεργάτης του Πρωθυπουργού συνάντησε άλλο αξιωματούχο του ΟΣΕ και του είπε θα χρειαστεί να πας φυλακή, αλλά αργότερα θα ανταμυθείς. Και ρωτάμε, ποιος είναι αυτός που προαναγγέλησε έναν ανώτερο υπάλληλο του ΟΣΕΑ ότι θα πάει φυλακή, γιατί το δικαστήριο τα ξέρει αυτά, υποτίθεται, στη χώρα της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, και τι εννοούσε εάν του είπε ότι θα ανταμυθεί εφόσον δεχτεί να πάει φυλακή. Και άρα δηλαδή, εφόσον ισχύει αυτό, να έχει κλειστό το στόμα του. Πραγματικά, κάθε μέρα, με αυτά τα οποία μαθαίνουμε, μένουμε άφωνοι. Άφωνοι. Κύριε Κοτάκη, είναι πολύ σοβαρά τα ερωτήματα, να δούμε αν θα απαντηθούν. Υπάρχουν εδώ ερωτήματα από ακροατές προς εσάς. Μου λέει κάποιος, αλήθεια λέει, τον άλλο του Υπουργό Μεταφορών, πώς τον είδε χθες το βράδυ? Δεν απάντησε στα βασικά ερωτήματα που ετέθησαν μετά από την παρουσίαση του στην Εξεταστική Επιτροπή, απαντώ ευθέως. Μετά από την παρουσία του στην Εξεταστική Επιτροπή, προέκυψαν ορισμένα στοιχεία, ορισμένες επιστολές αξιωματούχων του ΟΣΕ. Για αυτά τα νεότερα δεν άκουσα οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, εάν αυτή η υπόθεση φτάσει πραγματικά στη δικαιοσύνη με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, γιατί η Εστία δημοσίευσε πριν από 2 εβδομάδες την πληροφορία του ανακριτή, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα στείλει ερώτημα στη Βουλή για την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Έχω την εντύπωση ότι εκεί, εκτός από τον Υπουργό Μεταφορών, θα πρέπει να κληθούν να δώσουν απαντήσεις και άλλοι που γνώριζαν. Οι οποίοι χειρίστηκαν τις υποθέσεις αυτές εκείνη την περίοδο. Το κάδρο δεν προσφέρεται μόνο για έναν, αν το πιστεύει κανείς αυτό. Έχει κι άλλους το κάδρο.
και έχουν αναφερθεί μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή, οι οποίοι χειρίζονταν τα ζητήματα της 717. Όπως επίσης έχει και αυτούς οι οποίοι χειρίστηκαν το ζήτημα του μπαζώματος. Όπως θα έχει εάν η δικαιοσύνη αποφασίσει να ασχοληθεί και αυτούς που χειρίστηκαν μέσα από τον ΟΣΕ τη διαρροή του υπηρεσιακού απορρίτου, των διαλόγων του σταθμάρχη, ο οποίος εμφανίστηκε να μιλάει με έναν μηχανοδηγό, ενώ δεν ήταν ο μηχανοδηγός της συγκεκριμένης αμαξοστοιχίας. Αυτή η ιστορία, κύριε Σαχίνη, δεν μπορεί να τελειώσει και να περιοριστεί σε ένα πρόσωπο. Αφορά και αυτό το πρόσωπο προφανώς. Mm-hmm. Αλλά όπως είπε ένας ιερέας, αν άκουσα σωστά, χτες, σε γονείς θυμάτων, αν τα παιδιά αυτά δεν δικαιωθούν, οι τάφοι τους θα παραμείνουν ανοιχτοί. Δεν πρόκειται να κλείσουν. Και αυτή η υπόθεση δεν αφορά τις ευρωεκλογές. Όποιος εικάζεται και μετράει την υπόθεση αυτή, όπως τη μέτρησαν τα κόμματα και την προηγούμενη φορά στις εθνικές εκλογές, αλλά και τώρα στις ευρωεκλογές, πόσο θα χάσει η Νέα Δημοκρατία, πόσο θα κερδίσει η αντιπολίτευση, πόσο συνεννοήθηκαν για την πρόταση δυσπιστίας κτλ. Μετράει λάθος, μελάει με τους παλαιούς όρους. Εδώ η δικαιοσύνη και οι ψυχές των παιδιών δεν μετριώνται με τις ψήφους και με τις κάλπες. Εδώ υπάρχει ένα ανεκπλήρωτο αίτημα για δικαιοσύνη μέχρι στιγμής και σε αυτό οι γονείς των παιδιών αλλά και οι ψυχές δεν θα ησυχάσουν αν δεν αποδοθεί. Αυτό δεν έχει σχέση με το ποσοστό που θα πάρουν τα κόμματα. Αυτό είναι ένα θέμα του ελληνικού λαού. Αλλά τα υπόλοιπα είναι θέμα της ελληνικής δημοκρατίας και της ελληνικής δικαιοσύνης που πρέπει να λειτουργήσει και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και ένα ακόμη ερώτημα θέλω και μετά θα κλείσω ρωτώντας σας κάτι που είδα ότι το έχετε επίσης βάλει στο κέντρο αυτής της υπόθεσης. Όμως το ερώτημα ακροατών εδώ είναι του φίλου του Δημήτρη, του Κώστα της Αργυρός, είναι πώς κρίνετε και τη στάση της αντιπολίτευσης. Πρόταση δυσπιστίας όταν για άλλα μείζωνα θέματα εξίσου δεν έχει κάνει κάτι, ούτε καν την προανακριτική δεν κατέθεσε ως πρόταση. Είναι πάρει τον ένα και βάρα τον άλλο, αν με ρωτάτε, ως γενική εντύπωση. Γιατί το λέω αυτό? Η αντιπολίτευση επιχείρησε να αναπτύξει ένα κοινό βηματισμό και έκανε εντύπωση καταρχάς το γεγονός ότι συνυπέρασαν το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ την πρόταση και τα υπόλοιπα κόμματα, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχαν αυτή τη διάθεση. Και η Νέα Αριστερά. Αν και η Νέα Αριστερά του κ. Τσακαλώτου την εξαιρώ, πρέπει να σας πω, γιατί βγήκε ο κ. Τσακαλώτος, δεν ξέρω αν τον ακούσατε, και είπε ότι στόχος μας δεν είναι να πέσει η κυβέρνηση. Στόχος μας, λέει, είναι να πέσουν οι δυνάμεις που στηρίζουν την κυβέρνηση. Δηλαδή, ο κύριος Τσακαλώτος, με συγχωρείτε, παρακολούθημα της κυβέρνησης. Έτσι, μην έχει κάνει την αμφιβολία ότι είναι αντιπολίτευση τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Τσακαλώτος. Καμία σχέση. Τώρα, αυτά τα οποία λένε οι ακροατές μας για το θέμα της προανακριτικής. Για να κάνεις πρόταση σύστασης προανακριτικής, θα πρέπει να έχει περάσει όλη η αλήθεια από μπροστά σου. Θυμίζω μια φράση του Νίκου Κωνσταντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον Ανδρέα Παπανδρέου τότε. Δεν πέρασε όλη η αλήθεια από μπροστά μας. Αν δηλαδή δεν έχουν κληθεί όλοι οι μάρτυρες, οι βασικοί μάρτυρες που ζητούσε η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση με την πλειοψηφία τους απέρριπτε και δεν υπάρχει το υλικό, πάνω σε ποιο αποδεικτικό υλικό θα προχωρήσεις για να συστήσεις, να ζητήσεις τη σύσταση προανακριτικής? Θα αποδειχθεί μια τρύπα στο νερό αυτό. Από εκεί και πέρα, επειδή το όπλο της πρότασης δυσπιστίας είναι ένα εξαιρετικό όπλο το οποίο χρησιμοποιείται για 6 μήνες, από τη στιγμή που έγινε τώρα για 6 μήνες δεν πρόκειται να ξαναγίνει, η αντιπολίτευση έχει μπροστά της όλη την δυνατότητα, εάν πρόκειται για την αποβιομηχάνηση της χώρας, αν πρόκειται για την ανεργία της χώρας, αν πρόκειται για την ακρίβεια, αν πρόκειται για μείζωνα θέματα που αποσχολούν κάθε Έλληνα στη ζωή του, να υποβάλει πρόταση δυσπιστίας, έχει όλο τον χρόνο να συνεννοηθεί και να το κάνει. Γιατί και η απουσία εναλλακτικής, κύριε Σαχίνη, σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, εγώ ξέρετε ότι δεν έχω καμία σχέση με την κεντροαριστερά, ανήκω στην κεντροδεξιά. Αλλά η απουσία εναλλακτικής συνιστά πολιτική ανομαλία. Και κανείς δεν πρέπει να καμαρώνει στην πατρίδα μας, ούτε από εδώ που είμαι εγώ, από την κεντροδεξιά, ούτε από εκεί, στην κεντροαριστερά, εάν δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα στοιχειώδης εναλλακτική. Γιατί η ιστορία μας έχει δείξει ότι όταν δεν υπάρχει εναλλακτική και φύονται τα άκρα και ο λαϊκισμός, πολύ κακές παρεκτροπές προμηνύονται.
Θέλω να κλείσουμε με κάτι εντελώς διαφορετικό. Είδα όμως ότι στη γραφίδα σας δεν διέλαθε της προσοχής σας. Αν αντιλαμβάνομαι καλά, εάν αντιλαμβάνομαι καλά από τον τρόπο που αρθρογραφήσατε με, για τους γονείς, τους συγγενείς των θυμάτων που συμβολοποιούνται, αν θέλετε, στο πρόσωπο της κυρίας Καρεστιανού, στην ουσία μας λέτε ότι ζούμε σε μια εποχή που η ηθική έχει καταρακωθεί, οι άνθρωποι βομβαρδίζονται και γίνεται μια προσπάθεια να διαλυθεί κάθε έννοια του τι είναι καλό και τι είναι κακό, και στην ουσία λέτε ότι η κίνηση αυτών των ανθρώπων είναι ένα αίτημα επανηθικοποίησης της ζωής. Το κατάλαβα λάθος? Όχι, πολύ σωστά το είπατε, διότι οι άνθρωποι αυτοί και η Ελληνίδα μάνα ήταν ο αστάθμητος παράγων που δεν έλαβαν υπόψη τους οι καλοπληρωμένοι επικοινωνιολόγοι και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Θυμίζω, κύριε Σαχίνη, ότι πέρυσι το αποκαλύψαμε και δεν το διέψευσε κανείς, ότι ο Αμερικανός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, αφού ο κύριος Μητσοτάκης, πατώντας πάνω στο μονταρισμένο υλικό, έκανε το διάγγελμά του περί ανθρωπίνου λάθος, του ζήτησε να μεταθέσει τις εκλογές κατά 5 εβδομάδες από την Κυριακή των Βαΐων στις 25 Μαΐου. Γιατί σύμφωνα με μελέτες που είχε στη διάθεσή του Αμερικανών ψυχολόγων, η φόρτιση για τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα διεθνώς έχει αποδειχθεί από μελέτες ότι ξεθυμένη μετά από 5 εβδομάδες. Λοιπόν, ήρθε η Ελληνίδα μάνα, η κυρία Καρυπτιανού, και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια γονείς που είναι μαζί της στον Σύλλογο των Θυμάτων Οικογενειών, και έφτασαν τα πτυχία των επικοινωνιολόγων ότι ξεχνιούνται αυτά. Δεν ξεχνιούνται. Και χτύπησαν λάθος πόρτα σε λάθος λαό, εάν πιστεύουν ότι τα πράγματα είναι τόσο κοινικά όσο στη χώρα τους. Μανώλη Σκοτάκης, θέλω τον ευχαριστήσω για την κατάθεση έτσι, της σκέψης του σήμερα, πρωί της Πέμπτης. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοτάκη, από το Ηράκλειο. Ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα μου. Γεια σας.